Μαργού Ιαρμπά, καλό ένα εδώ είμαστε, μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Εδώ πραγματικά ένα εδώ είμαστε πολύ διαφορετικό, πολύ μοναδικό, αποκλειστικό, αφοπλιστικό. Και πλέον, ναι, στην ομάδα της εκπομπής είναι και ο Μιγιάκη. Πραγματικά φίλε τηλεθεατή, νιώθω πάρα πολύ χαρούμενος. Πες το κι εσύ που ήσουν εδώ, δεν παρούσα στη στιγμή που πραγματικά πριν ξεκινήσει η εκπομπή, επειδή ξέρεις καλοκαιριάζει και όσο να είναι, εντάξει, όλοι θέλουν να μαγκίξουν, ήρθε και άλλη μια μίγα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως πάμε να ξεκινήσουμε, βλέπω πάνω εκεί στο λουλούδι το μπλε, στο δίπλα στη Γιούλη, βλέπω μια μίγα. Θα το δει ο κόσμος στο γενικό, γιατί δεν μπορεί να το δει στο κοντινό. Θα ανέβω πάνω και θα σε κάνω εσένα μιγιάκι. Λοιπόν, ανεβαίνει λοιπόν η μίγα εκεί πέρα και λέω του Γιάννη, Γιάννη, δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε, έχει μία μίγα. Και λέει ο Γιάννης, ω, μισό λεπτό. Και λέω και εγώ τώρα, να δω πώς θα τη διώξουμε, να ανοίξουμε τις πόρτες, να παράδει. Πάει κοντά στο λουλούδι ο Γιάννης και λέει, μην μιλάτε, μην μιλάτε, μιλάτε και κάνει ένα, και πιάνει τη μίγα. Και λέει, Γιούλη, καλά, ποιον έχουμε εδώ πέρα, το μιγιάκι, καλέ. Και εγώ να ξέρεις, είμαι πολύ καλός, τη σκοτώνω. Λέει, πραγματικά, καμιά φορά και κάνω έτσι αυτό. Αλλά όχι όμως και να την πιάσω έτσι. Αυτό τώρα ήταν μόνο. Βέβαια, οι μύγες που μπαίνουν εδώ μέσα. Oh. Είναι όλες πολύ ζαλισμένες. Μόλις με αντικρίσουν, πέφτουν κάτω. Οπότε είναι πολύ εύκολο να τις πιάσεις. Υπάρχουν βέβαια και πράγματα που μόλις με αντικρίσουν, πηγαίνουν πάνω. Άλλο αυτά. Και αυτά είναι πολύ εύκολο να τα πιάσεις. Τι γελάς, ρε εσύ, Χριστιανή μου. Μα δεν μπορώ με αυτή τη γυναίκα να πω κάτι. Τι είπα, υπάρχουν πράγματα αυτό. Που μόλις μπαίνουν, με βλέπουν, ζαλίζονται και πέφτουν κάτω. Και είναι εύκολο να τα πιάσει. Και άλλα που σκέφτονται. Και αυτά είναι εύκολο να τα πιάσει. Βεβαίως. Δηλαδή, τι κακό είπα. Απλά με την ειλικρίνειά σου, εγώ. Α, ναι, είμαι η αλήθεια. Αποκλειστικά ειλικρινή. Είμαι αλήθεια, είμαι πολύ ειλικρινής. Ναι. Είμαι ευθύς. Και πολλές φορές είμαι και αντιπρόσωπος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δώσω καμία κρεμούλα έτσι να γίνετε κι εσείς λίγο πιο νέοι, πιο λαμπεροί, πιο έτσι με σφυγγυλό δέρμα αλλά και πιο νεανικοί. Γιατί και για άλλη μια φορά στην παρέα μας η νούμερο 1 εταιρεία καλλιδικών προϊόντων που την προηγούμενη εβδομάδα μας έκανε μοναδική προσφορά στα αντιλιακά και όχι μόνο, πάμε τώρα να δώσουμε κρέμα 24 ώρη μοναδική. Και μιλάμε για τη Σάβια Νατρίβα, αυτή ακριβώς, Anti-Age Elixir Cream 50ml, όπου θα γίνει δική σας σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, 210-88-41-325 και δώρο 2 πραγματικά αντιαλλεργικά, δροσιστικά, αναζωογονητικά, θα έλεγα αφρόλουτρα σώματος, σαπούνι σώματος που πραγματικά το χρειαζόμαστε για να νιώσουμε αυτή την τόνωση και αυτό το pump-up στο δέρμα μας αλλά και στο σώμα μας μετά από μια κουραστική μέρα. Όλα αυτά μαζί με τη Σάβια Νατρίβα Anti-Age Cream Elixir, το ελιξίριο της νεότητας λοιπόν, και τα Calmo Skin θα δώσουν σε εσάς μια άλλη τόνωση από την κορφή ως τα νύχια. Και ενώ θα τα βρείτε σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας και βεβαίως γιατί υπάρχει σε όλα τα προϊόντα μας η πιστοποίηση 90-95 ευρώ, μόνο για τους τηλεθεατές της εκπομπής μου σήμερα, όσα τηλέφωνα και να πάρετε από όλη την Ελλάδα, 210-88-41-325, μόνο με 50 ευρώ και τα έξοδα αποστολής δωρεάν και τα 3 προϊόντα μαζί, όλα αυτά μαζί με την κρέμα Calm Skin θα έρθουν στο σπίτι σας εντελώς δωρεάν. Και αφρόλουτρο και body lotion και κρέμα προσώπου και ελιξίριο νεότητας και ό,τι θέλεις μόνο με 50 ευρώ και βεβαίως τα έξοδα αποστολής δωρεάν. 210-88-41-325 γιατί εντάξει, το πρόσωπό μας είναι ο καθρέφτης μας. Όταν λάμπει αυτό λάμπουμε και εμείς. Και επειδή το δοκίμασα, Γιούλη μου, είδες που μου λες προχτές, Αλέξανδρε, μου λες πω, τι έκανες, μου λες πολύ, πολύ ξεκούρασες. Πολύ λαμπερός. Και σου λέω τι ξεκούρασες με 5 ώρες και 3 ώρες ύπνο. Δεν και φαίνεται. Μου λες δεν ξέρω, δεν φαίνεται. Βέβαια,
Αυτό που έχω να πω είναι ότι μια καλή κρέμα πραγματικά και ένα καλό body lotion μετά το μπάνιο κρατάει και, και το δέρμα μας πολύ σφυγηλό και ανανεωμένο και λαμπερό. Ενυδατωμένο. Και ενυδατωμένο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ενώπιση καλοκαιριού με τον ήλιο, με όλο αυτό, με την αφυδάτωση, είναι, το δέρμα μας πρέπει να έχει την υγρασία που πρέπει για να κρατιέται και πιο νέο. Εξάλλου είναι μια προσιτή πολυτέλεια που την οφείλουμε στον εαυτό μας. Σαφώς και νομίζω ότι τρία προϊόντα των 50 ευρώ και τα έξοδα αποστολής δωρεάν δεν είναι τίποτα. Όταν μια κρέμα του εμπορίου απλή κανονική πλέον στα σούπερ μάρκετ ξεκινάει από 22 και 25 ευρώ. Λοιπόν, η Γιούλη Κόκοτα βέβαια δεν σταματάει και ακόμα και αν καλοκαιριάζει και όταν είναι παχές οι μύγες, εκείνη θα είναι στα θεατρικά της και θα βλέπει παραστάσεις. Δεν ξεχνάει να μας, αν το θέλεις, να μας προτείνει θεατρικά έργα που αξίζει να δεις. Βέβαια, αν και εμείς έχουμε τον δικό μας χασάπι, εκείνον που πραγματικά μας προμηθεύει σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο τα καλύτερα κρέατα και δεν είναι άλλος από τον Χριστόφορο Ταχυνάκο και την Bowery Meat, τα καλύτερα κρέατα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα μέσα από το www.poweringmeat.gr αλλά και με ένα τηλεφώνημα, αλλά και μέσα από τα social της Bowery Meat έρχονται στο σπίτι σου με ένα τηλεφώνημα. Και online είδες, μπορείς να παραγγείλεις. Τα έχει μάθει, Γιούλη μπαίνει, παραγγέλνει, να οι μπριζόλες, να οι σπαλομπριζόλες, να τα λουκάνικα. Να τα ρολά, να τα λουκάνικα. Τρελαίνεσαι με τα λουκάνικα. Λοιπόν, θα σου στείλω λουκάνικα σήμερα. Σας αρέσει τόσο πολύ το λουκάνικο. Μ' αρέσει το συγκεκριμένο. Ναι, το συγκεκριμένο. Ναι, γιατί είναι χειροποίητο. Γιατί πραγματικά, εγώ που δεν τα θέλω πάρα πολύ, είναι από τα μόνα λουκάνικα που τρώω. Έχουν μια καταπληκτική. Μοσχάρι παίρνεις, ναι. Έχουν μια καταπληκτική μυρωδιά. Είναι μέσα με το σπανάκι μου, όλα αυτά πράσο. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Που τους δίνει μια άλλη γεύση πραγματικά. Θα σου πω, εγώ επειδή έχω ένα πρόβλημα με το στομάχι μου και όταν φάω λουκάνικα, παθαίνω παλινδρομήσεις, τα αποφεύγω. Mm-hmm. Τα συγκεκριμένα τα δοκίμασα στο μαγαζί σου. Ναι. Και από τότε έχω γίνει. Έχεις γίνει λουκανικομάνα. Ναι. Και βέβαια θέλω να σου πω ότι το λουκάνικο της Power Meat είναι κατά το παλινδρομήσεων στο στομάχι. Λοιπόν, είναι αντιπαλινδρομικό. Βγάλαμε το αντιπαλινδρομικό λουκάνικο. Τελείωσε. Αφού τη Γιούλη Κόκοτα δεν την πιάνει η παλινδρόμηση με αυτό το λουκάνικο, είναι το αντιπαλινδρομικό λουκάνικο. Βέβαια. Πάμε όμως σε έναν άλλο χασάπι, λίγο διαφορετικό, λίγο ζώρικο. Και ως δεύτερη παράσταση, αυτή είναι η δεύτερη παράσταση, όχι. Ναι, δύο έχουν παιχτεί μέχρι στιγμή. Δύο. Νομίζω ότι δεν θα σου κόψει το μοσχαράκι το τασκεμπάπ, αλλά θα νιώσεις λίγο διαφορετικά. Ναι. Θα νιώσει, θα σου κόψει τη διάθεση για γέλιο. Α. Ναι, θα σου κόψει. Άρα μιλάμε για ένα δράμα, για ένα θρίλερ, για ένα ψυχολογικό θρίλερ. Ναι, ψυχολογικό θρίλερ, εκεί θα το κατέτασα. Ενώ δεν δείχνει κάτι τέτοιο στην αρχή. Μπαίνεις στο θέατρο. Να πούμε ότι μιλάμε για το χασάπι του Νικολά Μπιόν, που παίζεται στο θέατρο Αλκμίνη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9.30. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το έργο το είδαμε, πώς λέμε, κατά τύχη, από μια ευτυχή συγκυρία. Είχαμε πάει να δούμε μια άλλη παράσταση που επίσης παίζεται στο Αλκμίνη και βγαίνοντας μπαίναν οι συντελεστές για το χασάπι. Αυτό λέω που σου είπα τη δεύτερη. Είναι αυτό που είδατε πρώτα το χαρούμενο και μετά μπήκατε στο σκληρό. Μπήκαμε σε αυτό. Και μάλιστα ήμασταν και λίγο έτσι. Διστακτικοί. Να μπούμε, να μην μπούμε. Τι να κάνουμε. Γιατί και μετά από μία παράσταση και μία δεύτερη δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Δεν είναι εύκολο, ναι. Και δεν τη δίνει την προσοχή που χρειάζεται, την ευκαιρία που πρέπει να δώσει. Και μπήκαμε έτσι πολύ διστακτικά και είπαμε ότι εντάξει, αν δεν αντέξουμε σωματικά, θα έρθουμε μια άλλη μέρα να το δούμε. Τι να μην αντέξεις, εκεί δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου πάνω από το δρόμενο της σκηνής. Mm. Δεν γινόταν δηλαδή να γυρίσεις τα μάτια σου ούτε για δευτερόλεπτο, δεξιά ή αριστερά. εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από την ημέρα εκεί που πήγαμε, που είναι δικές μου και του Μάνου του Βλαστού, που έτυχε και ήταν και εκείνος εκείνη την ημέρα εκεί. Όπως βλέπεις και από τις φωτογραφίες, πρόκειται για ένα έργο πάρα πολύ σκληρό, με πολλή δράση επί σκηνής. Μεταφερόμαστε σε ένα αστυνομικό τμήμα. Αυτό βλέπουμε στη σκηνή. Είναι ένα αστυνομικό τμήμα. Είναι παραμονή Χριστουγέννων. Υπάρχει και μια μελωδία αυτά χαρούμενη που παίζει από ένα δεντράκι εκεί. Βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι σαν μεθυσμένος, σαν ναρκωμένος σε μια πολυθρόνα, που φοράει κάποια ιδιαίτερα ρούχα που παραπέμπουν σε στρατιωτικό, στο ανατολικό μπλοκ κάπου.
Και βλέπουμε και έναν νεαρό με πολιτικά ρούχα να στέκεται όρθιος. Και εκτυλίσσεται ένας διάλογος μεταξύ των τριών. Ο αστυνομικός επιθεωρητής είναι στο σπίτι του, τα παιδιά του, η γυναίκα του, τον περιμένουν να τελειώσει τη βαρετή του βάρδια και να επιστρέψει στο σπίτι του να κάνουν μαζί Χριστούγεννα, περιμένουν και τον Άγιο Βασίλη. Ο μεθυσμένος μιλάει και λέει κάτι ακατάληπτα λόγια, τα οποία παραπέμπουν σε μία γλώσσα που μπορεί να είναι σέρβικα, μπορεί να είναι ουκρανικά, μπορεί να είναι, τέλος πάντων, μία γλώσσα από αυτές τις κάπως ανατολικές, τις ανατολικές, και δεν καταλαβαίνουν, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Ο νεαρός, του λέει ο αστυνομικός διευθυντής, είχε την κάρτα του, την κάρτα τη δική σου, την επαγγελματική, την είχε μαζί του. Αυτός ο άνθρωπος, γνωρίζεστε? Λέει αυτός, όχι, δεν γνωριζόμαστε. Πάνω λοιπόν εκεί εκτυλίσσεται μια ιστορία που έχει πολλαπλές ανατροπές και μεγάλη βία. Δεν θα σας πω παραπάνω, γιατί αυτά που σας είπα είναι τα τρία πρώτα λεπτά. Το υπόλοιπο έργο, μέχρι να ολοκληρωθούν τα 95 λεπτά, είσαι σε μια υπερδιέγερση, γιατί μια ανατροπή ακολουθεί την άλλη. Πώς γίνονται οι αποκαλύψεις των ταυτοτήτων των ηρώων, πώς εμπλέκεται μια κοπέλα που μπαίνει μέσα και το τι γίνεται. Θα σας πω όμως την κεντρική ιδέα του θέματος αυτού. Τι θέλει να μας πει τώρα. Το έργο αυτό έχει ομιβία. Το βλέπεις, το ζεις, το νιώθεις. Υπάρχει βία. Η βία όμως αυτή ξεκινάει από κάπου. Ξεκινάει από τις κακοποιήσεις. Και αυτό που θα σου έλεγα ότι η κεντρική ιδέα είναι πως ένα θύμα το οποίο παίρνει τον νόμο στα χέρια του να τιμωρήσει το θήτη του. Το θύμα αυτό μπορεί ποτέ να νιώσει ικανοποίηση? Όχι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, και, Αλέξανδρε μου. Το πιο σημαντικό, ξέρεις, είναι ότι πολλές φορές μέσα από τέτοια έργα που δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που συμβαίνουν καθόλου στην πραγματικότητα, καθόλου, καθόλου, και αυτά που μας συμβαίνουν γενικότερα, αν και δεν είναι έργο που γράφτηκε τώρα, είναι ουσιαστικά, μπορεί να πεις, και ένα προφητικό, πόσα πράγματα από αυτά βλέπουμε, ακούμε στις ειδήσεις και βλέπουμε καθημερινά με άλλα ονόματα σε άλλες περιοχές. Εδώ και το έργο, να σου πω, ότι είναι σε ένα δυστοπικό περιβάλλον. Δεν το τοποθετεί κάπου. Δεν το τοποθετεί, ας πούμε, στην πρώην Ιουγκοσλαβία, δεν το τοποθετεί τώρα στην Ουκρανία. Το τοποθετεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο, και εκείνο που είναι το παράξενο, είδες που σου είπα ότι μίλαγε μια κατάληπτη γλώσσα ο ένας εκ των ηρών που βρίσκεται εκεί με τη στολή την στρατιωτική. Είναι μια γλώσσα που έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτό το έργο. Δεν υπάρχουν αυτή η γλώσσα που μιλάει. Όμως μιλάνε μεταξύ τους και νομίζω ότι είναι μια γλώσσα υπαρκτή, που οι ηθοποιοί την έχουν μάθει. Δεν πηγαίνει όμως στο μυαλό σου από τον τίτλο αυτό, κοίταζα τώρα λίγο κάποιες φωτογραφίες, γιατί δεν πηγαίνει όμως στο μυαλό σου Χασάπης. Χασάπης είναι ένα παρατσούκλι σε έναν βασανιστή. Μέχρι ναι, εκεί θα σου πω. Αυτό λέω, αλλά έτσι ναι, όπως ναι, περνάς απ' έξω και βλέπεις μια ταμπέλα στο θέατρο Αλκμίνη Χασάπης, όχι, δεν μπορείς να φανταστείς ότι πηγαίνουμε για ένα... Εγώ πιο πολύ θα μου πήγαινε για μια παροδία, για μια κωμωδία, ναι, για ναι, κάτι ναι, τέτοιο. Δεν το περιμένεις. Ενώ είναι τελείως contrast του τίτλου, μπήκαμε... το story και όλο αυτό. Φυσικά. Που εκτελείστε τελικά. Εμείς μπήκαμε και τελείως ανυποψίαστοι. Γιατί δεν ξέραμε τι θα δούμε. Σου είπα πως έγινε και μπήκαμε. Και δεν ξέραμε το τι θα ακολουθήσει. Μας συγκλώνησε αυτό το έργο. Και μας συγκλώνησε βέβαια και ο ηθοποιός, ο Νίκος Σκουλάς, ο οποίος έχει κάνει και τη μετάφραση, έχει κάνει και τη σκηνοθεσία, υποτίθεται και, υποδίεται και τον αστυνομικό διευθυντή, ο οποίος μας είπε στο τέλος, αν η παράσταση αυτή που είδατε σας άρεσε, σας παρακαλούμε πολύ να τη μεταδώσετε από στόμα σε στόμα, γιατί αυτή είναι η καλύτερη διαφήμισή μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Και όντως νιώθω σχεδόν την υποχρέωση, τους φίλους μου και τους ανθρώπους που αγαπάω, να τους πω να δουν αυτή την παράσταση, γιατί είναι μια παράσταση πολύ δυναμική, πάρα πολύ δυνατή, σου δίνει ένα προβληματισμό, αυτό που σου είπα και πριν, δείχνει πώς δημιουργείται το μίσος ανάμεσα μέσα σε έναν εμφύλιο πόλεμο, πώς οι άνθρωποι μισεί ο ένας τον άλλον, πώς αυτό το μίσος δεν εκτονώνεται ποτέ, ό,τι και να γίνει, πώς η βία γίνεται ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος εδώ δεν τελειώνει ποτέ. Εδώ δημιουργείται το μίσος μεταξύ καθημερινών ανθρώπων, χωρίς λόγο και ουσία, και βλέπεις ένας άνθρωπος μάλλον... μέχρι σου μιλούσε, ξαφνικά να σε μισεί, που για μένα δεν υπάρχει στο λεξιλογιό μου η λέξη μίσος. Η λέξη αδιαφορία υπάρχει. Ναι.
Αλλά η λέξη μίσος, νομίζω ότι το μίσος είναι για τους αδύνατους και τους ακέφαλους. Ένας άνθρωπος που έχει αξίες, που έχει προσωπικότητα, που έχει δύναμη, δεν πέφτει στη διαδικασία να μισήσει παρά διαφορεί. Εξαρτάται από το τι σου έχει κάνει. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Τώρα ένα παιδί, ας πούμε, που μπορεί να το έχουν βιάσει, δεν θα νιώθει μίσος. Σαφώς θα νιώθει μίσος. Προς το βιαστή του. Ναι, ένας ναι. άνθρωπος που έχει υποστεί βασανιστήρια σε μια πούντα, ας πούμε, δεν θα νιώσει μίσος. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις ανθρώπων που είναι τόσο μεγαλόψυχοι που εγώ δεν το καταλαβαίνω, που τους έχουν συγχωρήσει, που καταλαβαίνουν τη συνθήκη, που δεν ξέρω τι. Εγώ είμαι νομίζω πάρα πολύ ακόμα λίγη και αν για να το δεχτώ κάποιονα, αυτό. Μέσα σου πάντα θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή πληγή. Ναι, θα σου διαβάσω κάτι το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, που το έχει γράψει η Λουίς Αρμπόρ, η οποία είναι ένα πρώην μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου του Καναδά και πρώην Γενικός Εισαγγελέας των Διεθνών Ποινικών Δικαστηρίων για την πρώην Ιουγκοσλαβία και για τη Ρουάντα. Μια παραφράση θα σου πω. Η μεγαλύτερη ζημιά που προκαλείται σε ένα θύμα είναι πως όταν μολυνθεί με το μίσος, μεταμορφώνεται στην αντανάκλαση της εικόνας του θήτη του. Δηλαδή γίνεται όπως είναι ο θήτης του. Παίρνει αυτά τα χαρακτηριστικά, παίρνει αυτή την μορφή του μίσους, όπως είναι ο θήτης του, και έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακυκλώνεται η βία. Μάλιστα. Πολύ λοιπόν, σημαίνει. Θα σας πω όμως τους συντελεστές. Πάμε να πούμε σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Σάββατο και Κυριακή 9.30. Στο θέατρο Αλκμίνη, στα Πετράλωνα. Εισιτήρια 8 ευρώ, από 8 ευρώ από την ticket services. Ο συγγραφέας είναι ο Νικολά Μπιγιόν, δεν θυμάμαι αν το είπα, είναι Καναδός. Ωραία. Μετάφραση, σκηνοθεσία και παίζει ο Νίκος Κουλάς, η Οδύσσια Μπογά, ο Ρέστης Τουλιάτος και έχω ξεχάσει τον Νίκο... περίμενε, κοίτα τώρα τι έπαθα. Τον Λουκά Κούτρα. Μάλιστα. Το Λουκά Κούτρα. Μία, νομίζω, παράσταση που αξίζει να δείτε και εμένα, Γιούλη, την επόμενη ακριβώς ημέρα. Μου λέει, Αλέξανδρε, πρέπει να βρεις χρόνο και να πάμε, επειδή δεν είναι και πολύ νωρίς, να πάμε, μου λέει, να δεις αυτή την παράσταση. Και πρέπει να τη δω. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν συνηθίζω να βλέπω τέτοιες παραστάσεις, αλλά επειδή όχι, με αυτά που μου είπες θα ήθελα. Είναι πάρα πολύ σκληρή παράσταση, όμως κατά κάποιο τρόπο βρίσκεις και μια δικαιολογία στο γιατί υπάρχει τόση βία σε καταστάσεις πολέμου, ειδικά εμφυλίου και γενικότερα στα θύματα. Άλλωστε μέσα από τέτοιες καταστάσεις νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε τη ζωή πολύ διαφορετικά, βλέπουμε τα πράγματα πολύ διαφορετικά, γινόμαστε πολύ διαφορετικοί άνθρωποι και ίσως καλυτερεύουμε και τη ζωή μας. Ίσως ναι. Γιούλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αποδεσμεύω τη Γιούλη Κόκοτα. Περίμενε. Μέχρι τέλος Μαΐου θα παιχτεί. Ναι. Σπεύσατε. Σπεύσατε να προλάβετε. Ακούσατε. Μέχρι τέλος Μαΐου ο Χασάπης σπεύσατε να προλάβετε. Ναι. Θα μου πήγαινε να ήμουν αυτός που πηγαίνω στον δρόμο παίξω με την καραμούζα. Σε ό,τι ρόλο και να σε βάλουμε, εσύ μπορείς να ανταποκριθείς. Μπορώ να τον παίξω. Η ναι. αλήθεια είναι ότι πραγματικά... Έχεις την ικανότητα... Να τον παίζω άψογα. Αυτό ναι, που το λένε. Μπορείς, ναι. Το ρόλο. Είσαι χαμελέον. Είμαι. Χαμελέον. Ναι, εννοείται αν είμαι. Προσαρμόζεσαι στο περιβάλλον. Προσαρμόζομαι και γίνομαι ένα με το περιβάλλον και ένα με το χώμα. Παίρνω τα χρώματα εκείνα και σε μπερδεύω. Και εκεί που πάω να πιάσεις το λουλούδι, σε δαγκώνω. Αυτό δεν είναι ο χαμελέον. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν το καταλαβαίνεις. Όχι, όχι. Και αλλάζει χρώματα. Βρεθεί, γίνεται ναι. Γίνεται ένα με το περιβάλλον. Αυτό είναι ακριβώς. Αλλά. Κατά βάθος. Είναι... Ο άλλος γελάει και ακούγεται μέσα από τα ακουστικά. Ένα λεπτό. Πάμε πάλι. Κλαγέτα. Αλλά. Κατά βάθος. Είναι σαν το λύκο. Που αλλάζει μόνο δέρμα. Δεν αλλάζει όμως μυαλό και ψυχή. Break. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι σε απόγνωση. Θέλω να πετάξω όλα μου τα έπιπλα. Αλλά δεν μπορώ να πάρω καινούρια. Να τα πετάξεις. Να τα αλλάξεις. Έχεις κυμολία. Τι κυμολία, Σπύρο? Στο σχολείο είμαστε. Α, καλά. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Ειδικό χρώμα τεχνοτροπίας. Χρώμα κυμολίας all times της Κοσμοχρώμ. Πώς δεν το σκέφτηκα.
Και εσύ, μην κάθεσαι, έχεις φαντασία. Πάρε χρώμα All Times της Κοσμοχρώμ και ξεκίνα! Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρώμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Της εκπομπής και έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε, έχουμε πολύ ωραία θέματα να πάμε να δούμε, αλλά έχουμε όμως και πάρα πολύ ωραίο δώρο. Σάβια Νατρίβα λοιπόν, η νούμερο 1 εταιρεία καλλυντικών προϊόντων για άλλη μια ημέρα, κάνει μια μοναδική προσφορά για τους φίλους αυτής της εκπομπής στο 210-88-41-325 από όλη την Ελλάδα και τα έξοδα αποστολής εντελώς δωρεάν, μια κρέμα Σάβια Νατρίβα. Λοιπόν, προσέξτε, anti-age elixir, ελιξίριο της νεότητας, cream 50ml μαζί με ένα καταπληκτικό σαπουάν, σαπούνι θα το έλεγα, φρόλουτρο σώματος, αντιαλλεργικό, δροσιστικό, θα έλεγα anti-age, γιατί ξέρεις ότι και το δέρμα μας, το σώμα χρειάζεται αυτή την αναζωογόνηση και τη φρεσκάδα, όπου συμπληρώνεται με το γαλάκτωμα λοσιόν σώματος. Όλα αυτά λοιπόν στη μοναδική τιμή των 50 ευρώ για όλους εσάς, όσοι και να πάρετε τηλέφωνο από όλη την Ελλάδα, με τα έξοδα αποστολής εντελώς δωρεάν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε, από 95 ευρώ μόνο 50. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Σάβια Νατρίβα που κάνει αυτή τη μοναδική προσφορά για τους τηλεθεατές μου, γιατί αυτό το καλοκαίρι χρειαζόμαστε ενυδάτωση, χρειαζόμαστε φρεσκάδα, χρειαζόμαστε ένα πιο λαμπερό και νεανικό δέρμα με την ολοκληρωμένη αυτή σειρά. Σάβια Νατρίβα λοιπόν, Anti-Age Elixir Cream, μόνο για εσάς σε όλη την Ελλάδα, με ένα τηλεφώνημα 210-88-41-325. Εσύ δεν πρέπει να κάνεις αυτό το δώρο στον εαυτό σου, ρωτάω εγώ. Λοιπόν, και βεβαίως, πριν υποδεχτώ για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής την Ολυμπία Ψαρού με καταπληκτικά θέματα από το Instagram και τα νέα του Instagram, πάμε να δούμε μια πολύ ωραία συνέντευξη με μια πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη, πάντοτε από τη συνεργάτη δάμου Αγγελική Κούκουρα. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα από το πρωινό μαγκαζίνο του Χάι, την εκπομπή του Αλέξανδρου Πετρίδη, εδώ είμαστε, και από τη στήλη μου Γράμματα και Τέχνες έχουμε κοντά μας μια πολύ καλή φίλη και πάλι, και ξέρετε, εκπαιδευτικό και συγγραφέα και άλλα πολλά, την Κατερίνα Θανασίου. Γεια σου Κατερίνα μου. Καλημέρα Αγγελική μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που για μια ακόμα φορά με κάλεσε εδώ στην τόσο όμορφη εκπομπή σου, που διαπραγματεύεσαι πραγματικά τόσο ενδιαφέροντα θέματα. Και εγώ χαίρομαι που είσαι κοντά μας, γιατί εκτός που έχουμε και τηλεοπτική χημεία και στο πλατό, αλλά και στη ζωή, είναι για μας χαρά άνθρωποι του πνεύματος και σένα να είναι κοντά μας και να μας διαφωτίζουν, αλλά και με τη δική σου μεταδοτικότητα. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, σήμερα θα μας πεις για ένα πολύ ωραίο θέμα που έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ και έχουμε κάνει τον αποσυμβολισμό διάφορων παραμυθιών, και θέλουμε να μιλήσουμε, να μας το πεις από επιστημονικής και παιδαγωγικής πλευράς, πώς βοηθάει αυτό στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των παιδιών μας,
και όλους τους συμβολισμούς που θέλεις να μας πεις. Και ποιος είναι ο σκοπός που ερχόμαστε σε επαφή με τα παραμύθια, λοιπόν? Ακριβώς, ακριβώς. Ο σκοπός, λοιπόν, της σημερινής παρουσίασης είναι να έρθουμε σε επαφή με τα παραμύθια. Με μία όμως διαφορετική, τελείως διαφορετική σκοπιά. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με το καθορισμένο πια που ακούμε σε όλα τα παραμύθια. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ανέμη τυλιγμένη, δώσ' της κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και εμείς αυτό το πραγματικό μας παραμύθι. Μα αυτό που ξεκινάει μέσα... τα ελληνικά παραμύθια. Τα ελληνικά παραμύθια, βέβαια. Σήμερα λοιπόν θα αναγνωρίσουμε τα είδη των παραμυθιών, το ρόλο που παίζουν στην ανάπτυξη της νοημοσύνης των παιδιών. Και όταν λέμε εδώ νοημοσύνη των παιδιών, εννοούμε και τα 8 είδη νοημοσύνης σύμφωνα με τον Γκάρνερ. Το οποίο θέλουμε να μας τα ονοματίσεις. Βεβαίως θα τα πούμε, θα ασχοληθούμε με το χαρακτήρα τους, τα στοιχεία που έχουν, τους συμβολισμούς που έχουν και τέλος μέσα από συγκεκριμένα παραμύθια θα δούμε τους συμβολισμούς στους οποίους διδάσκουμε εμείς στο δημοτικό. Και πώς οξύνεται με τα μέσα των παραμυθιών και η φαντασία των παιδιών. Η φαντασία των παιδιών, η δημιουργικότητά τους και ένα-ένα. Πρώτα-πρώτα ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό του παραμυθιού. Θα πούμε ότι πάρα πολλές μελέτες έχουν γίνει, πάρα πολλοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με τα παραμύθια, πολλές έρευνες έχουν γίνει στα παραμύθια και τελικά τι είναι αυτό το παραμύθι. Είναι λοιπόν μια σύντομη ή λαϊκή ιστορία που ενσωματώνει το έθος, την αίσθηση, τη συνήθεια και το έθιμο. Και το έθιμο, σωστά. Είναι από το ρήμα παραμυθούμε, που σημαίνει δίνω θάρρος, παρηγορώ. Προτρέπω κάποιον δηλαδή Προτρέπω κάποιον και πραγματικά όλοι μας το έχουμε νιώσει αυτό όταν καθόμασταν με τη γιαγιά και τον παππού. Πόσο παρηγοριόμασταν μέσα εκείνες τις κρύες νύχτες του χειμώνα κοντά στο τζάκι να ακούμε τα παραμύθια. Κάπως έτσι δεν έγραψες και το βιβλίο σου. Κάπως έτσι έγραψα και το βιβλίο, το ταξίδι των γενεών. Ναι, μόνο που εγώ όπως έχω πει δεν έχω μεγαλώσει με παραμύθια. Αλλά με πραγματικές ιστορίες της ζωής, με πραγματικούς ήρωες, ούτε πρίγκιπες, ούτε βασιλοπούλες. Που αγωνίστηκαν και εκείνοι, που έδωσαν λύσεις στα προβλήματά τους. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει όμως ότι και τα παραμύθια δεν είναι στη ζωή μας μέσα. Μπορεί βέβαια εγώ να μην μεγάλωσα με τόσα πολλά παραμύθια, αλλά διηγήθηκα πάρα πολλά παραμύθια στη ζωή μου και στο γιο μου και τα διδάσκω και τα παραμύθια στο σχολείο, σε όλες τις τάξεις που έχω. Ποια είναι λοιπόν τα είδη του παραμύθιου? Τα είδη λοιπόν του παραμύθιου, ας πούμε τώρα τα δύο μεγάλα είδη του παραμύθιου που έχουμε, που είναι τα λαϊκά παραμύθια, μέσα στα οποία κυριαρχεί βέβαια η χαλήνωτη φαντασία, η πλοκή, οι ήρωες που και είναι... Τα δύο άκρα έχω παρατηρήσει ότι κυριαρχούν δηλαδή. Και γενικά μου κάνει εντύπωση ότι τα παραμύθια πάντα ξεκινάνε δηλαδή ήρεμα, έχουν μια ένταση, αλλά τα περισσότερα πάντα έχουν ένα happy end. Έτσι, happy end που κυρίως είναι ο γάμος. Ναι. Το πιο σημαντικό και το πιο συνηθισμένο happy end είναι ο γάμος, ναι, που γίνεται πάντα στο τέλος. Τα λαϊκά λοιπόν παραμύθια έχουμε τις ήρωες που έχουν φυσικότητα, έχουν χιούμορ, έχουν φαντασία, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όμως έχουμε τώρα και μια άλλη κατηγορία παραμυθιών στη σύγχρονη πια εποχή, το σύγχρονο παραμύθι. Αυτό το οποίο ασχολείται με θέματα της σύγχρονης εποχής. Είτε είναι το διάστημα, είτε είναι οι οικογενειακές σχέσεις, είτε είναι η μόλις του περιβάλλοντος. Έχουμε, ας πούμε, και στο ανθολόγιο της 5ης, 6ης Δημοτικού, το δρακοπαραμύθι, που μαζεύονται οι 5 δράκοι της σημερινής εποχής, που μιλάμε για ρήπανση, για ντεσιμπέλ, για τους ήχους. Ναι. Το έχω παρατηρήσει και εγώ τα τελευταία χρόνια. Εδώ και πόσα χρόνια περίπου αυτό? Είναι αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια το σύγχρονο παραμύθι, ναι, και έχουμε και πάρα πολλούς οι οποίοι γράφουν σύγχρονα παραμύθια. Με μεγάλη επιτυχία. Με μεγάλη επιτυχία, ναι. Βέβαια διαθέτει ρεαλισμό το παραμύθι αυτό. Δεν έχει μαγικά χαλιά και μαγικές σκούπες και άμαξες και αυτά. Έχει εννοείται όμως όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που υπάρχουν. Παρόλες όμως τις διαφορές που έχουν τα παραμύθια, αυτά τα λαϊκά και τα σύγχρονα, έχουν κρατήσει τα στοιχεία αυτά που υπάρχουν κοινά σε όλα τα παραμύθια. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν είναι... δηλαδή μερικά γενικά θεμελιώδη χαρακτηριστικά. Θεμελιώδη χαρακτηριστικά, η αφήγηση εννοείται, η απλή πλοκή. Τα πάντα κινούνται σε έναν αόριστο χρόνο. Μια φορά δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει τόπος, μια φορά και έναν καιρό σε ένα δάσος, σε μια περιοχή, σε ένα, ας πούμε, σε ένα εργαστήριο μέσα, αν είναι για σύγχρονο παραμύθι. Τα ονόματα των ηρώων δεν υπάρχουν. Τα ονόματα τους τα παίρνουν είτε από την ενδυματολογική τους εμφάνιση, είτε από τα χαρακτηριστικά τους. Ποτέ δηλαδή δεν έχουμε μάθει ποιο είναι το όνομα της Χιονάτης. Της, ναι, δεν υπάρχει από το λευκό της πρόσωπο, έτσι δεν είναι? Τον Καντορεβιθούλη. Δεν μάθαμε ποτέ τα όνοματά τους. Ποτέ, σωστά.
τηλιογέννητη. Δεν υπάρχει μέσο, κινούνται σε δύο άκρα. Υπάρχει το καλό και το κακό. Μέσο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία μεσαία κατάσταση. Καμία μεσαία κατάσταση και πάντα υπάρχει κάθαρση στο τέλος του παραμύθι. Μας θυμίζει και λίγο τις αρχαίες τραγωδίες στο παραμύθι. Και για τα ευρωπαϊκά παραμύθια, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, και στα ευρωπαϊκά παραμύθια, με τους αδελφούς Γκριμ που έχουν γράψει τόσα πολλά παραμύθια και τόσες πολλές συλλογές παραμυθιών έχουμε. Τα οποία προορίζονται για ενήλικες ανθρώπους, όπου έχω για ενήλικες ανθρώπους. Ήταν αρκετά, θα λέγαμε, όχι σκληρά. Τόσο παιδικά, ήταν σκληρά. Ναι. Ναι, ναι. Και τελικά αυτά προσαρμόστηκαν στην παιδική ηλικία και έγιναν και τόσο διάσημα σε όλο τον κόσμο τα παραμύθια αυτά. Τώρα βέβαια για να πάμε και στα δικά μας, το νεοελληνικό παραμύθι που είναι και το κυριότερο από όλα. Εδώ έχουμε... Και στο λαϊκό παραμύθι. Και εδώ έχουμε τρεις κατηγορίες. Ναι. Έχουμε το παραδοσιακό παραμύθι, το λαϊκό αυτό παραμύθι το οποίο ξέρουμε. Υπάρχουν τα παραμύθια, οι παραμυθικές ιστορίες που αναφέρονται σε κάποιο γεγονός ή σε κάποιο έθιμο, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, και έχουν γράψει με πολύ μεγάλη επιτυχία η Λότη Πέτροβιτς Ανδρουτζοπούλου, όπως υπάρχει και το λόγιο, το έντεχνο παραμύθι από σύγχρονους παραμυθάδες, Μάνος Κοντολέωνο, Γιώργος Κρόκος και πάρα πολλοί άλλοι που έχουν γράψει το έντεχνο παραμύθι, το λόγιο. Και αυτά τα παραμύθια υπάρχουν, διδάσκονται στα σχολεία, υπάρχουν σε βιβλία, υπάρχουν σε βιβλιοθήκες, μπορούν τα παιδιά να τα προμηθευτούν και τους αρέσουν και πάρα πάρα πολύ. Για τα ενωλικά μιλάμε τώρα. Τα ενωλικά παραμύθια. Περιλαμβάνονται στα ενωλικά παραμύθια, μπορούμε να συμπεριλάβουμε και τις παραλογές ή όχι? Και τις παραλογές, αλλά να. Οι παραλογές δεν είναι, γιατί εδώ δεν θέλουμε να υπάρξει ένα δίδαγμα. Ας πούμε, έχουμε και τους μύθους του Εσώπου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο το δίδαγμα, όσο μας ενδιαφέρει δηλαδή, η ψυχαγωγία. Η ψυχαγωγία, σωστά. Το παιδιού είναι και η ψυχαγωγία. Είναι πάρα πολύ βασική. Ακριβώς, το παραμύθι είναι κάτι που μας ψυχαγωγεί. Κάτι να. Που μας παρηγορεί. Δεν θέλουμε να πάμε να μάθουμε να έχουμε ένα δίδαγμα. Θέλουμε να μας πεις τώρα πώς μέσα από την αφήγηση των παραμυθιών αναπτύσσεται η νοημοσύνη ενός παιδιού. Μάλιστα. Λοιπόν, το 1984 ο μεγάλος μελετητής, ψυχολόγος και καθηγητής του Χάρβαρντ, ο Γκάρντνερ, υποστήριξε ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μόνο μία νοημοσύνη και να είναι ίδια σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε λαό, σε κάθε κοινωνία. Υπάρχουν 8 διαφορετικά είδη νοημοσύνης τα οποία εδράζουν στη διαφορετική μεριά στον εγκέφαλο. Αυτά λοιπόν τα 8 είδη νοημοσύνης τα οποία είπε ο Γκάρντνερ, τα βλέπουμε μέσα στα παραμύθια. Και μπορούν και να συνεπάρχουν όμως αυτά, έτσι δεν υπάρχουν, γίνεται? Συνεπάρχουν και τα 8 μαζί μέσα στα παραμύθια. Και αυτό είναι όχι, το μαγικό. Όχι, σε έναν άνθρωπο, σε ένα παιδί και... Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πολλά στοιχεία από αυτά, πολλά είδη νοημοσύνης. Σύμφωνα με το είδος της νοημοσύνης, βλέπουμε και πού έχει κλείσει ο κάθε άνθρωπος. Όπως θα δούμε και παρακάτω, για παράδειγμα, στην γλωσσική ή τηλεκτική νοημοσύνη που εδράζει στο αριστερό ημισφαίριο, στο αριστερό μέρος του εγκεφάλου, εδώ αφορά τη ικανότητα του ανθρώπου και να μαθαίνει γλώσσες, να αναπτύσσει το γραπτό του λόγο. Εδώ έχουμε τους λόγιους, τους συγγραφείς, τους ποιητές που ανήκουν στην γλωσσική νοημοσύνη, έχουν αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη. Και πραγματικά στην αφήγηση των παραμυθιών, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον ποιητικό και συμβολικό λόγο των παραμυθιών, με την αλληγορία. Και ευχαριστούνται μέσα από αυτό, αλλά και αναπτύσσουν πάρα πολύ τον προφορικό τους λόγο. Γιατί σύμφωνα με τις μελέτες και με τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών, δεν αναπτύσσουμε μόνο το γραπτό λόγο στο παιδί. Δεν επιτρέπεται μόνο αυτό. Πρέπει η σάξη να αναπτύσσεται και ο προφορικός λόγος στο παιδί. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το παιδί το παίρνει μέσα από τα παραμύθια. Και έχει πάρα πολύ ωραία έτσι, κείμενα για τα παραμύθια που αναπτύσσεται αυτός ο αλληγορικός λόγος και αγαπάνε τα παιδιά. Δεν ξέρω, εδώ πέρα, ναι, αχ, διάβασέ το, ναι, το διαβάζει και τόσο όμορφα. Το παιδί ψάχνει να βρει σπίρτα για να ανάψει, να δει αν έχει πραγματικά σκοτωμένο το θηρίο. Αλλά δεν βρίσκει. Τότε βλέπει ένα φως και φεύγει να πάει προς τα εκεί, να πάρει σπίρτα για να γυρίσει την ανάψη. Εκεί που πήγαινε, συναντά μια γριά που τύλιγε ένα μασούρι κλουστή και της λέει «Τι κάνεις εδώ?» Αποκρίνεται εκείνη. «Τι λίγο τη νύχτα για να ξημερώσει?» Το βασιλόπουλο της λέει «Μα εγώ δεν θέλω να ξημερώσει για να προλάβω να πάρω φωτιά». Αυτό δηλαδή αναπτύσσει τη δυνατότητα του παιδιού να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του. Μέσα από ένα παραμύθι. Δηλαδή μπαίνει η μέρα στις και η έννοιες του ρομαντικού. Πώς έρχεται... Ακριβώς, της αγάπης. Της αγάπης. Είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αλλά και η μουσική και η ρυθμική νοημοσύνη που εδράζει στο δεξιό μέρος του εγκεφάλου. Ναι, και αυτή είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική ναι. Και περιέχει την ικανότητα του ανθρώπου να νιώθει το ρυθμό, να νιώθει τη μελωδία. Τη μουσικοκινητική ικανότητα. Και έτσι, μέσα στα παραμύθια υπάρχει η μουσική. Υπάρχει ρυθμός, όπως ρυθμός υπάρχει και στο σύμπαν.
Ναι, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ που διάβασα αυτό με το ρυθμό που πρέπει να υπάρχει σε ένα παραμύθι. Μα είναι και. Και για να τραγουδήσει και για να χορέψει, πρέπει να υπάρχει μια αλληλουχία, μια συνέχεια όπως γίνεται σε όλα τα πράγματα. Και οι παραμυθάδες φαίνονται σαν χορευτές εκείνη τη στιγμή, ναι, όταν παρουσιάζουν το παραμύθι. Είναι σαν χορευτές. Το παρουσιάζουν ένα παραμύθι και το ζήτημα. Όπως αυτό που γράφει εδώ. Ναι, ναι, αυτό. Με για το ρυθμό του σύμπαντος. Ναι, ναι. Ένας χρυσαετός πέταξε δεξιά του, απάνω από τα νερά και χάθηκε στον ορίζοντα. Μαζί με κάποιες λωρίδες ομίχλης, σαν να εξατμίστηκε. Έκλεισε τα μάτια και αφουγκράστηκε το τραγούδι της θάλασσας. Και μέσα από το τραγούδι της θάλασσας, το παιδί μπορεί όταν θα πάει το καλοκαίρι στη θάλασσα, θα ψάχνει να βρει το ρυθμό της στα κύματα. Ένα άλλο είδος νοημοσύνης είναι η σωματική, η κινεσθητική νοημοσύνη, που απαιτεί λεπτές δεξιότητες και λεπτές κινήσεις. Όταν αφηγούμαστε ένα παραμύθι, το αφηγούμαστε με το σώμα, το αφηγούμαστε με τα χέρια. Και είναι οι κινήσεις που κάνουν οι χορευτές, κάνουν οι τραγουδιστές, οι ηθοποιοί και όσοι υπηρετούν την τέχνη της υποκριτικής. Έχουν αναπτυγμένη τη σωματική, την κινεσθητική νοημοσύνη. Κάνουν πολλές εκφράσεις. Κάνουν, γιατί έτσι με αυτόν τον τρόπο εκφράζονται καλύτερα. Επίσης έχουμε τη συναισθηματική, τη διαπροσωπική νοημοσύνη που εδράζει στο μετοπιαίο λοβό και εδώ ο άνθρωπος μπορεί να καταλαβαίνει τους άλλους γύρω του. Με τα παραμύθια και να μπαίνει στη θέση τους, δηλαδή. Και να μπαίνει στη θέση τους. Τα παραμύθια λοιπόν τι γίνεται. Το παιδί μαθαίνει να παρατηρεί συμπεριφορές. Να δει αν αυτό που κάνει αυτός είναι καλό ή όχι. Μαθαίνει το καλό και το κακό. Μαθαίνει να κατανοεί καλύτερα τον εαυτό του, να κατανοεί το περιβάλλον του και κυρίως ενεργοποιείται η ενσυναίσθηση του παιδιού. Δηλαδή το πώς να τοποθετήσει τον εαυτό του σε ένα χώρο που αυτό σε είναι πολύ σημαντικό. Χώρο, ναι, εγώ τι θα έκανα στη θέση του ήρωα αυτού. Και αυτή λοιπόν η ικανότητα να μπαίνει στη θέση των άλλων ανθρώπων μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες και τις επιθυμίες του, αλλά ακόμα να διώξει τους φόβους του που έχει το ίδιο. Επίσης έχουμε την ενδοπροσωπική νοημοσύνη, εδώ έχουμε το γνώθης αυτών του Σοκράτη. Εδώ ακριβώς είναι η ενδοπροσωπική νοημοσύνη, δηλαδή η ικανότητα του ανθρώπου να κατανοεί τα δικά του συναισθήματα. Για να μπορέσει να καταλάβει καλύτερα. Και να μπορέσει και... να καταλάβει τους άλλους. Δηλαδή ξεκινάει από εκείνα για να μπορέσει να καταλάβει τους άλλους γύρω του. Αυτό τι σημαίνει ότι πρέπει να έχει αυτοσυγκέντρωση, να έχει προσοχή, κάτι που χρειάζονται τα παραμύθια. Βέβαια. Άρα λοιπόν αναπτύσσει και την προσοχή του. Το παιδί. Τι γίνεται, θέλουμε να μας πεις με λίγα λόγια, τι γίνεται με τη χωρική, τη φυσιογνωστική και την αριθμητική νοημοσύνη. Στη χωρική είναι πραγματικά είναι πολύ έτσι ένα ενδιαφέρον θέμα, δημιουργεί συνθέσεις. Εδώ είναι οι αρχιτέκτονες, οι γλύπτες, οι καλλιτέχνες, οι θετικοί επιστήμονες. Ναι, ναι. Είναι λοιπόν η οπτική μνήμη εδώ, ενώ στη φυσιογνωμική, φυσιογνωστική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του ανθρώπου να έρχεται σε επαφή με το περιβάλλον. Φυτά και ζώα. Δεν πρέπει να έχει και πολλά χρόνια αυτή. Φυτά και ζώα υπάρχουν στα παραμύθια τα οποία μιλάνε, τραγουδάνε. Συζητάνε, έχουν μεταξύ τους σχέσεις. Ναι, τα παιδιά ενθουσιάζονται με τα ζώα που μιλάνε. Και ακριβώς. Και τέλος η αριθμητική νοημοσύνη, αριθμοί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχει αριθμούς στα παραμύθια, δεν έχει, αλλά έχει πρόβλημα. Το οποίο ζητάει τις λύσεις, από τη λύση να διαλέξει την κατάλληλη λύση και με αυτή τη λύση να οδηγηθεί στο συμπέρασμα. Και ύστερα να αξιολογήσει τη λύση αυτή που πρότεινε. Ήταν η κατάλληλη. Άρα λοιπόν στην ουσία τι κάνει, λύνει ένα πρόβλημα το παιδί. Ένα αριθμητικό πρόβλημα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θέλουμε να μας πεις για τους συμβολισμούς. Για τα μαγικά σύμβολα, τα πολιτισμικά, έχει, για τους αριθμούς. Μαγικά σύμβολα, έχει νεράιδες. Η νεράιδα είναι η καλή εικόνα της μητέρας πάντα. Ενώ καλή η μάγισσα είναι η κακή εικόνα της μητέρας. Η μάγισσα είναι η τριάδα, δηλαδή, η κακιά και όλα αυτά. Έχει τα πολιτισμικά σύμβολα, άσχημος αδελφός, είναι η ψυχική ασχήμια, το δαχτυλίδι που είναι πάντα η υπόσχεση, η ολοκλήρωση του εαυτού. Έχουμε το βασιλιά, ο οποίος ο βασιλιάς είναι εκείνος ο οποίος δείχνει τη δύναμη. Είναι ο προστάτης που θα προστατεύσει, δείχνει την ευημερία του άλλου. Παρουσιάζεται πάντα ως ένας ισχυρός άνδρας. Έχουμε το ρόλο του κακού, που είναι δράκος, που είναι λύκος και ο οποίος πάντα θα τιμωρηθεί στο τέλος. Επίσης έχουμε το ένα πρόσωπο στα παραμύθια είναι είτε κακό είτε καλό. Ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ενδιάμεσο πρόσωπο δεν υπάρχει. Έχουμε την καλή αδελφή, έχουμε την κακή αδελφή. Γιατί το παιδί πρέπει να κατανοήσει τη σχέση του καλού και του κακού για να μπορέσει να την ερμηνεύσει. Πώς θα ερμηνεύσει αν υπάρχει το μεσαίο, μεσότητα. Δηλαδή, το... Μεσότητα ναι, ναι, δεν το καταλαβαίνει δεν μπορεί, το παιδί. Επίσης πάντα υπάρχει ο αδύναμος, ο οποίος εξελίσσεται. Και κάνει προσπάθειες και γίνεται, και γίνεται δυνατός. Οπότε μας δείχνει την έννοια το πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πώς πρέπει να αγωνιζόμαστε. Έχουμε βέβαια παραμύθια, χαρακτηριστικά παραμύθια που έχουμε είναι η Χιονάτη και η Σταχτομπούτα που έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες στα παραμύθια αυτά. Υπάρχουν άπειροι συμβολισμοί στα παραμύθια αυτά. Βέβαια αυτό που κυρίως που περνάμε στα παιδιά είναι το Χιονάτη, είναι το αρχαίο θέμα του Νάρκη σου. Αυτό που λέει το καθρέφτη, καθρεφτάκι μου, αυτό έκανε ο Νάρκησος που πήγαινε στη λίμνη.
ποιος είναι ο ομορφότερος, ναι, και ο οποίος αυτοκαταστράφηκε. Και το έκανε και η κακιά μητριά. Επίσης έχουμε εδώ πέρα τον κυνηγό, ο οποίος είναι ο προστάτης. Δεν τη σκοτώνει την Χιονάτη, αλλά την αφήνει στο δάσος, την αφήνει ελεύθερη. Η Σακτομπούτα πάλι, εδώ το χαρακτηριστικό της Σακτομπούτας είναι ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο παραμύθι που να αποδίδει καλύτερα την αδελφική ζήλια. Μεταξύ των αδελφών. Το παιδί λοιπόν βιώνει αυτή τη ζήλια και τη βλέπει λοιπόν μέσα. Και η Σακτομπούτα είναι στις τάχτες. Τι σημαίνει ότι ακόμα και η ταπεινή καταγωγή δεν μας εμποδίζει να γίνουμε καλύτεροι. Δεν μας εμποδίζει να προσπαθήσουμε. Και είναι νεραϊδονονά. Τι λέει στη Σακτομπούτα. Δεν τη λέει, θα μπορούσε κάλλιστα να τη δώσει την άμαξα από την αρχή. Όχι. Θα πάει, θα βρει την κολοκύθα, θα κάψει στον κήπο, θα βρει τις έξι σαύρες. Δηλαδή πρέπει να προσπαθήσει μόνη της. Ένα επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό στα παραμύθια είναι τα χρώματα. Ναι, μπράβο, θέλουμε να μας πεις για τα χρώματα. Μου αρέσει το πολύ κόκκινο χρώμα, η αγάπη, η ζωή. Και για τους αριθμούς θέλω να πω. Πάντα ο παππούς και η γιαγιά κάθονται δίπλα στη φωτιά και λένε τα παραμύθια. Οι κόκκινες φλόγες της φωτιάς. Που είναι η ζεστασιά, αυτό που μας φέρνει κοντά. Μας φέρνει κοντά, μας ενώνει. Κόκκινη η κάπα της κόκκινος κουφίτσας, κόκκινο το μήλο, κόκκινα τα μάγουλα της Χιονάτης. Το λευκό χρώμα φυσικά συμβολίζει την αγνότητα, την αθότητα. Το ένα από τα τρία γουρουνάκια είναι λευκό. Δεν είναι όλα λευκά, αυτό δεν θυμάμαι. Όχι, δεν ήταν όλα. Το μαύρο είναι ο θάνατος. Πάντα οι γριές μάγισσες είναι μαύρες. Πάντα ο λύκος είναι μαύρος. Πάντα, πάντα. Γιατί είναι το σκοτάδι. Και μάλιστα το παιδί φοβάται και το σκοτάδι. Και αυτό το μαύρο λοιπόν το βλέπει μέσα στο συμβολισμό. Είναι το άγνωστο. Αυτό που δεν μπορεί να διακρίνει. Όχι όμως δεν υπάρχουν και άλλα χρώματα. Εννοείται υπάρχει το κίτρινο, τα χρυσά μαλλιά της Ραπουνζέλ, τα όμορφα τα μαλλιά τα δικά σου. Ευχαριστώ πολύ. Το πορτοκαλί, όπως η πορτοκαλιά κολοκύθα, οι γαλάζιοι πρίγκιπες, το πράσινο, οι πράσινοι βάτραχοι. Οι αριθμοί, πολύ σημαντικό στοιχείο για τους αριθμούς είναι το 3. Είναι ο αριθμός της Αγίας Τριάδος, ιερός αριθμός. Πάντα λοιπόν μέσα στα παραμύθια βλέπουμε την τριάδα. Πατέρα, μητέρα, παιδί. Τρία αδέλφια πάντα είναι. Πάντα έχουμε τον αριθμό 3. Τρεις ευχές πρέπει να εκπληρώσει κάποιος για να πετύχει στο στόχο του. Ναι, πάντα γίνεται και με τις νεράιδες και όλα αυτά. Ναι, τις πάντα ευχές, το 3. Ναι, οι τρεις νεράιδες που θα πάνε, οι τρεις μοίρες που θα πάνε να μοιρώσουν το παιδί. Επίσης έχουμε το 7, αγαπημένος αριθμός των αδελφών Γκριμ. Το 7 είναι και πολύ σημαντικό αριθμό στα μαθηματικά, έτσι. Πολύ σημαντικό. Ναι, ναι. 7 νάνι. 7 νάνι, 7 ημέρες της εβδομάδος. Η Χιονάτη πρέπει κάθε μέρα να κάνει και μία δουλειά για να πετύχει το σκοπό της. Έχουμε επίσης τα 7 αδέλφια. Έχουμε τα 6 αδέλφια του Κοντορεβιθούλη και ένας εκείνος 7. Και τα 7 κατσικάκια. Τις 7 μέρες της δημιουργίας. Τις 7 μέρες της δημιουργίας, ναι. Φυσικά. Έχουμε τις 7 νότες. Αν το πάμε, και το επεκτείνουμε. Τα 7 χρώματα. Τα 7 στοιχεία στις στιβάδες των ατόμων. Αν το πάμε και στη φυσική. Επίσης έχουμε και το 12. Το 12 είναι ολοκλήρωση. Ολοκληρώνεται το έργο στις 12. Η Σακτομπούτα πρέπει 12 να φύγει. Αυτό γίνεται και στην αστρολογία. Το 12. Και το 4 δεν μας είπες. Το 4 είναι τα 4 στοιχεία της φύσης. Που υπάρχουν και το έχουν γράψει ακόμα και οι αρχαίοι. Τα 4 στοιχεία, νερό, φωτιά, αέρας, γη. Και οι 4 εποχές. Και φυσικά αυτό το σημαντικό που υπάρχει πάντα στα παραμύθια, υπάρχει ο ήρωας, πρέπει να εκτελέσει μια αποστολή. Πάντα υπάρχουν δυσκολίες, πάντα υπάρχει κάποιος να τον βοηθήσει, από μηχανής θεός και μέσα από τις αρχαίες τραγωδίες, και πάντα υπάρχει η λύση. Που η λύση συνήθως είπαμε δίνεται με το happy end, που είναι και ο γάμος. Που είναι η ολοκλήρωση αυτή. Θέλω να μας πεις συμπερασματικά κάποια πράγματα και πώς χρησιμοποιείς στη δουλειά σου, στο λειτουργήμά σου, στο σχολείο. Αν σου φαίνονται χρήσιμα τα παραμύθια και αν μέσα από αυτά αισθάνεσαι ότι το παιδαγωγικό σου έργο αναβιβάζεται και παίρνει άλλες διαστάσεις. Εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα παραμύθια στα παιδιά, όχι μόνο σε τάξεις που είμαι, αλλά ακόμα και στο ολοήμερο πρόγραμμα που τα παιδιά είναι κουρασμένα. Πρώτα-πρώτα με το να διαβάζουμε ή για να ακούμε ένα παραμύθι, το διηγούν τα παιδιά. Ύστερα μπαίνουν στη θέση άλλων ηρώων. Ας πούμε, οπότε δημιουργούν καινούργιο παραμύθι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ξέρουμε την. Κοκκινοσκουφίτσα, η οποία πηγαίνει στο δάσος, πηγαίνει ο λύκος. Γιατί λοιπόν να διηγηθώ εγώ την ιστορία από τη μεριά της κοκκινοσκουφίτσας και να μην τη διηγηθώ από τη μεριά του κυνηγού. Μια μέρα ότι ο κυνηγός σηκώθηκε από το σπίτι του, έφυγε η γυναίκα του να πάει στην αγορά, το παιδί του στο σχολείο, ο κυνηγός πήγε να κυνηγήσει και έτσι λοιπόν δημιουργούν ένα άλλο παραμύθι μέσα στο παραμύθι αυτό. Και έτσι οξύνει και τη δική του φαντασία, κύριε Ακριβώς και έτσι ακριβώς έχουμε και το γραπτό λόγο, την ανάπτυξη του γραπτού λόγου. Θέλουμε να μας πεις, Κατερίνα μου, επειδή είπαμε
Είπαμε πολλά. Αλλά... Εντάξει, το ξέρω, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Συμπερασματικά κάποια πράγματα με ένα τόσο μεγάλο θέμα. Σκοπός είναι δεν να μπορούμε μάθουμε. Σε μια εκπομπή να το Όχι, ολοκληρώσουμε. Βέβαια, είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα αυτό. Σκοπός πρέπει να, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το παραμύθι στα παιδιά ως ένα ψυχαγωγικό και θεραπευτικό μέσο, στοχεύοντας τελικά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και της ψυχοσύνθεσης του ίδιου του παιδιού. Και αυτό πρέπει να είναι και ο ρόλος μας ως εκπαιδευτικοί, ως γονείς, απέναντι στα παιδιά μας. Πολύ ωραία, Κατερίνα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την άτιμη Περιμένουμε που μου κάνατε. Περιμένουμε το νέο βιβλίο. Σας ευχαριστώ πολύ, βεβαίως. Αυτό με τα εκπαιδευτικά, με τα θέατρα και όλα αυτά που μου έχεις πει. Μέσα υπάρχουν και παραμύθια τέτοια. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα έργα σου να τα παρουσιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε δούμε και σύντομα τις επόμενες μέρες. Είναι μεγάλη μας χαρά. Ήταν εδώ κοντά μας σήμερα η Κατερίνα Αθανασίου με το ρόλο του παραμυθιού στην παιδαγωγική. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σπυρό. Τι είναι πάλι? Είμαι απογοητευμένη. Μια φορά είπα και εγώ να πάω για τένις και τα γήπεδα ήταν χάλια. Δηλαδή? Ήταν διαλυμένα τα δάπεδα. Και τι στεναχωριέσαι, βρε κουτό. Πες τους να βάλουν Tartan System της Κοσμοχρόμ και τα γήπεδα θα γίνουν πάλι καινούρια. Στο τένις. Και στο τένις και στο μπάσκετ και στα προάβλια των σχολείων. Πιστοποιημένο σύστημα βαφής αθλητικών δαπέδων. Αυτή είναι η λύση. Tartan System της Κοσμοχρόμ και φύγαμε για παιχνίδι. Είπαμε, όλα τα έχει η Κοσμοχρόμ. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. I can't take no loss, I don't even know what it costs. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah. I can't take no loss, yeah. I don't even know what it costs, yeah. I hit the ground and it go off, yeah. Hit the ground and it go off, yeah, yeah. Run it, run it, ooh. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year, yeah. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been petty. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke been heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar fifth up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out the books, but I'ma learn how to. Το και τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, Ολυμπία Ψαρού εδώ, τα νέα του Instagram. Τι κάνεις, κοριτσάρα μου? Το είπες πριν πολύ απότομα και μελετούσα εδώ τα θέματά μου και ναι, δεν μελετούσες τι, να θυμηθείς τα θέματα, λες και δεν τα ξέρεις, απ' έξω για να κατωτά τα ξέρεις. Ναι, εννοείται, αλλά πάντα, γιατί ακόμα και τώρα μπορεί να σκάσει μια είδηση, μπαμ, να ναι, μην το και πούμε. Να αλλάξουμε εννοείς τη ροή, βέβαια, να αλλάξουμε αυτό είναι που πάρα... λέμε, τη θεματολογία. Τι κάνετε? Είμαστε καλά, όσο καλοκαιριάζει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αυτές οι μπλούζες σου πάνε Γάντι, είχε πολύ χιακχή. Είμαι χιακχή. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα στο Instagram? Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά, να πούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε, βεβαίως, να το δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, δώστε μου το πρώτο γάμο, γίνεται. Βέβαια, έχουμε τις πρώτες φωτογραφίες από τον πολιτικό γάμο της Ιωάννας Μαλέσκου με τον Κωνσταντίνο Δανιά. Πριν από αυτές τις φωτογραφίες δεν είχαμε κάποιες άλλες. Τις ανέβασε η ίδια η Ιωάννα Μαλέσκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ο γάμος έγινε στο Δημαρχείο της Ραφίνας στις 30 Μαρτίου, διότι
κρατούσε, γενικά η Ιωάννα Μαλέσου κρατάει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και για τον σύντροφό της. Οπότε και εμείς τώρα πρόσφατα μάθαμε την ακριβή ημερομηνία πότε έγινε. Οι μάρτυρες ήταν δύο πρώην συνεργάτες από την εκπομπή που είχε στο Sky με το Λόβιτ, ναι. Είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος και ο Αλέξης Μπαρτσόκας. Βλέπουμε εδώ πέρα τις φωτογραφίες με φουσκωμένη κυλίτσα. Με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο έτσι κι αλλιώς και στην εκπομπή φαινόταν η έντονη φιλία της και ναι, η υποστηρικτική του τάση ναι. προς την Ιωάννα. Αυτό που θέλω να πω ότι είναι η Μαλέσκου γενικά, ότι είναι ένα πρόσωπο που τη γνωρίσαμε σε όλα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ναι. απότομα διαβάζουμε για μια Ιωάννα Μαλέσκου που αναλαμβάνει μια μεσημεριανή ζώνη. Απότομα διαβάζουμε ότι αυτό ήταν πάει και τέλειωσε. Απότομα διαβάζουμε ότι έχει μια σχέση. Απότομα διαβάζουμε ότι παντρεύτηκε κιόλας. Ναι. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι πόσο γρήγορα γίνονται όλα με την Ιωάννα Μαλέσκου δεν τα προλαβαίνει. Είναι. Ευχόμαστε είναι βέβαια σε αυτή την περίπτωση δύο λανθόσπαρτων, της ευτυχισμένων και καλούς απογόνους και αυτό να κρατήσει πάρα πάρα πολύ. Είναι και στο μήνα της τώρα, μετράει αντίστροφα. Γι' αυτό λέμε να, με το καλό και με ένα μπον. Οπότε με το καλό, ναι. Προχωράμε στο επόμενο μας θέμα. Έχουμε την Κατερίνα Καινούριο, η οποία έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον φίλο μας και πιο πολύ φίλο στον Νίκο το Μουτσινά. Που μαλώνανε μέχρι πρότινος. Εντάξει μωρέ, τώρα μαλώνα, εντάξει. Τέλος είναι πάντων, είναι Νίκο, ένα... τέλος πάντων, Νίκο. Είναι φίλη, σα ίσα και η Κατερίνα είχε πει ότι ο Νίκος με βοήθησε πολύ στα πρώτα μου βήματα. Αυτό είναι σίγουρο και το έχουν πει. Και είναι και φίλη. Και εγώ όταν διάβαζα ότι αυτά τα δύο άτομα είχαν μία κόντρα, ο Νίκος απάτησε στην Κατερίνα, η Κατερίνα απάτησε στον Νίκο λίγο κτλ. Εντάξει, τα ξέρουμε πώς είναι τα τηλεοπτικά, δεν είμαστε και χθεσινοί. Εμείς την τηλεόραση την έχουμε ξεγεννήσει 100 φορές και με κανονική γέννα και με κεσαρική. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν θέλω να μαλώνουν οι άνθρωποι στη τηλεόραση, καταλαβαίνεις, γιατί ναι. και εγώ στεναχωριέμαι. Γιατί είναι φίλοι. Και να σου πω και κάτι, τι θα μείνει στο τέλος. Η κακία θα μείνει μόνο. Η κακία θα μείνει. Ναι, ναι, και κάτι τηλεθεάς. Δηλαδή και εγώ πολλές φορές που λέω με κάποιους δεν θέλω να μιλήσω και τι έγινε. Δηλαδή και τι έγινε αν δεν έχουν τηλεθεάς, ας πούμε, και γι' αυτό δεν πάω στην εκπομπή και τα λοιπά. Ή αν εγώ είμαι νούμερο ένα στην τηλεθέαση. Τελικά τι θα μείνουν τα νούμερα. Οπότε γι' αυτό και εγώ ξέρεις, κάνω λίγο πίσω και λέω δεν πειράζει, μωρέ, όχου. Τα νούμερα θα μείνουν. Τα νούμερα. Αυτό είναι, λέει, χωρίς παρεξήγηση, αλλά να είμαστε την κοιλή μου ειλικρινής. Λοιπόν, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική, μίλησε για τους πρώην συντρόφους της, μίλησε, εξέφρασε την επιθυμία της κάποια στιγμή να αποκτήσει τη δική της οικογένεια με τον σύντροφό της, με τα παιδιά της. Μίλησε για την εκπομπή της, για την τηλεόραση και γενικά. Θα σας πω κάποια, είπε πάρα πολλά, εδώ θα πούμε συγκεκριμένα πραγματάκια, αλλά θέλω να το διαβάσω έτσι όπως ακριβώς τα είπε, για να είμαστε και σωστοί, να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Όσον αφορά τους πρώην συντρόφους της, ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική και είπε ότι πάντα νιώθω λίγη στον άλλον δίπλα, μειώνω τον εαυτό μου, γίνομαι λίγη, φτάνω εκεί κάτω και κάνω τους άλλους μάγκες και γνωστούς και μετά άντε γεια, όπως είπε τη χαρακτηριστική έκφραση, μάλιστα. ότι φεύγουνε. Όσον αφορά την επιθυμία της να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, ανέφερε ότι έχω τόση αγάπη μέσα μου, θέλω να τη δώσω σε ένα σύντροφο και σε παιδιά. Το ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί, ο σύντροφος προφανώς, φταίω και εγώ που έχω κάνει τις λάθος επιλογές. Βέβαια. Εντάξει, όλοι κάνουμε παιδιά, τι να κάνουμε, όλοι. Επίσης, πολλές φορές όμως φαίνομαι σαν η απελπισμένη και αναφέρθηκε στον Νίκο Μουτσινά και είπε: ξέρεις τι είναι να γυρνάς σπίτι και να βλέπεις τον τοίχο και να μην έχεις έναν άνθρωπο δίπλα σου. Πρόμερο. Και να μπορείς να έχεις, γιατί είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένη και το αξίζει να είναι. Εννοείται. Και όλες οι γυναίκες του κόσμου. Όσον αφορά την τηλεθέαση και τα νούμερα τηλεθέασης, είπε ότι δεν είμαι ταλαντούχα. Θεωρώ ότι οι ταλαντούχοι άνθρωποι στην τηλεόραση είναι λίγοι και συγκεκριμένοι. Μόνο ο Αλέξανδρος... Αυτό το είπε! Ή θα πάρω τώρα να ξαναγίνει το κάλεσμα της εκπομπής και να μιλήσω. Για μένα μίλησε. Μου το είπε προσωπικά, μιλήσαμε. Okay. Είχα τηλεφωνική επικοινωνία και εντάξει, μου το είπε. Τότε, μόνο εντάξει. Αλέξανδρος. Έτσι, μπράβο. Να τα λέμε. Λοιπόν, και αυτά. Εννοείται. Εγώ είμαι απλά ένα κορίτσι που αγαπώ αυτό που κάνω, δούλεψα πολύ και είχα ανθρώπους που πίστεψαν σε μένα. Σημαντικό. Σημαντικό αυτό και να το λέω και εγώ και το επικροτώ. Σημαντικό και να δουλεύεις βέβαια.
αλλά και να έχει και κάποιου ανθρώπου που να πούνε θα τη βοηθήσω, ξέρω εγώ, την Κατερίνα, την Ολυμπία, τον Αλέξανδρο. Ναι, ναι, αυτό το κάνω κι εγώ. Και επίση μίλησε με πάρα πολύ όμορφα και τρυφερά λόγια για την, για την ομάδα τη στην τηλεοπτική και είναι υπέρ τη αυτό το πράγμα. Και μεταξύ άλλων είπε ότι αν δεν ήταν η ομάδα μου θα έκανα 0. Μάλιστα. 100%. Όχι, καλούς συνεργάτες, τη στηρίζουν και ότι είναι τιμή της που είναι στην εκπομπή της. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα σε μία εκπομπή, γιατί βγαίνει και προς τα έξω αυτό. Από ότι βγαίνει προς τα έξω, μόνο σίγουρα. Εννοείται. Για να δούμε, έχουμε και άλλο θέμα. Εννοείται. Σας άφηνα, λοιπόν, πάμε. Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Στάθης Χίζας, το τελευταίο διάστημα φημολογείται ότι το ζευγάρι παίρνει μια κρίση στη σχέση του. Η Αλεξάνδρα έφυγε από το σπίτι όπου έμενε μαζί με τον Στάθη Σχίζα, μετακόμισε σε άλλο. Και ο πολύ καλός φίλος του ζευγαριού, ο Νίκος Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το ζευγάρι έχει βάλει μία άνω-κάτω τελεία στη σχέση του. Ο αποχαιρετισμός αυτός ήταν δύσκολος, υπήρχε στεναχώρια. Βέβαια και οι δύο οι πλευρές λένε ότι είναι οριστικό. Ότι μάλλον χώρισαν και δεν θα τα ξαναβρουν. Παρ' όλα αυτά είμαστε επιφυλακτικοί, διότι καμιά φορά και η απόσταση. Σκέφτεται καλύτερα ο άλλος, ξαναενώνει, κάνει καλό καμιά φορά και η απόσταση. Mm-hmm. Οπότε αναμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη. Οπότε αναμένουμε τι θα δούμε. Αυτό εγώ που θα έλεγα δηλαδή είναι ότι υπάρχει μία μικρή έτσι, κρίση. Γι' αυτό δεν χρησιμοποίησα και τη λέξη χωρισμός. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση. Και το τελευταίο όμως το θεματάκι, πάμε να το δούμε. Δέσποινα Βανδύ με Βασίλη Μπισμπίκη. Πέρασαν την Πρωτομαγιά μαζί, με αγαπημένα πρόσωπα, με φίλους. Μα πάνω απ' όλα στην παρέα τους ήταν και η κόρη της τραγουδίστριας, μαζί με τον σύντροφό της. Αυτό είναι το ιδιαίτερο. Βέβαια. Είναι από τις σπάνιες φωτογραφίες. Καλό μήνα, να τους ευχηθούμε σε όλη την παρέα. Καλή Πρωτομαγιά και ωραία πράγματα. Την επόμενη εβδομάδα και πάλι κοντά μας. Θέλω να μου φέρεις καλοκαιρινά θέματα του Instagram, έτσι να βρεις λίγο διακοπές. Ναι, έχουμε. Έχουμε μερικά. Και για να μπαίνουμε έτσι λίγο και στο καλοκαίρι. Εννοείται. Την άλλη φορά με mood summer. Ναι, με summer mood, παρακαλώ, από Ολυμπία Ψαρού. Ολυμπία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλάκια. Αυτή ήταν άλλη μια μέρα η εκπομπή που αγαπάτε, η εκπομπή που αν το θέλετε επιλέγετε, η εκπομπή που εσείς δημιουργείτε, η εκπομπή που πραγματικά φτιάχνετε από εμάς για εσάς. Με πάρα πολύ αγάπη, γιατί αυτή η σχέση μένει αναλύωτη στον χρόνο. Φιλιά πολλά, γεια σας!